Πάρα πολύ που είμαστε εδώ πέρα σήμερα στο Άργος, ξεκινώντας την περιοδία μας στην Αργολίδα, για να μιλήσουμε για την συμφωνία αλήθειας την οποία θέλουμε να συνάψουμε με τους Έλληνες πολίτες και για το σχέδιο της Νέας Δημοκρατίας για την έξοδο από την κρίση. Προσβλέπω να έχουμε μια παραγωγική συζήτηση με τους φορείς εδώ πέρα στο εργατικό κέντρο του Άργους και στη συνέχεια θα έχουμε την ευκαιρία να τα πούμε και στη διάρκεια της ομιλίας. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν έχει εκδήλωση το Μάκη, πώς τα έχει καταφέρει και δεν έχει αλλάξει καθόλου. Πώς γίνει, πώς την κολόνα. Καλά, βέβαια. Τα οποία είχαμε στη διάθεσή μας. Θέλω να σας πω ότι αυτό το οποίο κάνουμε σήμερα εδώ πέρα στο Άργος, επιδιώκω να το κάνω σε κάθε περιοδία, σε όλη την Ελλάδα. Δηλαδή, όπως υπόθηκε και από έναν από τους πρώτους ομιλητές, ο σκοπός μου δεν είναι μόνο να έρθω να μιλήσω, θα έχω την ευκαιρία και στη συνέχεια να αναπτύξω τις σκέψεις μου για την γενικότερη κατάσταση του τόπου, αλλά κάθε τέτοια επίσκεψη είναι μια ευκαιρία για μένα και για το επιτελείο μου να ενημερωθούμε για τις τοπικές ιδιαιτερότητες, τα ειδικά τοπικά προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζει κάθε περιοχή. Πιστεύουμε ακράδαντα ότι ο δικός μας πολιτικός, ο προγραμματικός λόγος δεν μπορεί να εκπορεύεται μόνο σε κάποια ωραία κεντρικά γραφεία στην Αθήνα, αλλά θα πρέπει να συνδιαμορφώνεται μαζί με τους τοπικούς φορείς, μαζί με την κοινωνία των πολιτών και ακούγοντας τους δικούς σας προβληματισμούς, τις δικές σας ανησυχίες, αλλά και τις δικές σας προσδοκίες. Και αυτός ακριβώς είναι ο σκοπός αυτών των συναντήσεων.
υπάρχουν θεματικές οι οποίες αναπαράγονται με μία ανησυχητική μονοτονία όπου και αν πηγαίνει. Ειδικά ως προς τα ζητήματα που αφορούν τον κόσμο των επιχειρήσεων, την πραγματική οικονομία, τις μεγάλες προκλήσεις που έχουν να κάνουν με την υπερφορολόγηση, τη μάστιγα της ανεργίας. Τα ίδια, δυστυχώς, είχα την ευκαιρία να ακούσω και εδώ πέρα. Και προσωπικά δεν έχω καμία αμφιβολία, θα έχω την ευκαιρία να μιλήσω και στη συνέχεια πιο αναλυτικά γι' αυτό, ότι η χώρα χρειάζεται σήμερα ένα τελείως διαφορετικό μείγμα οικονομικής πολιτικής από αυτό το οποίο εφαρμόζεται. Τους τρόπους και το σχέδιο, αυτή την μείωση των φόρων, να την εξισορροπήσουμε με αντίστοιχες στοχευμένες μειώσεις κρατικών δαπανών και με μια πιο ουσιαστική συνεργασία και μια πιο αποτελεσματική συνεργασία του ιδιωτικού τομέα με το δημόσιο. Και αυτά πρέπει να είναι θέματα τα οποία πρέπει να τα αντιμετωπίσουμε χωρίς τις προκαταλήψεις του παρελθόντος. Υπάρχουν σημαντικά περιθώρια εξορθολογισμού του τρόπου λειτουργίας του δημοσίου. Το γνωρίζουμε όλοι από τις δικές μας προσωπικές επαφές με το δημόσιο, είτε είμαστε πολίτες, είτε είμαστε επιχειρηματίες. Αλλά δεν αρκεί μόνο αυτό. Υπόθηκε με πολύ συνεχιστικό τρόπο ποια είναι τα μεγάλα προβλήματα τα οποία σήμερα αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις, όχι μόνο στην Αργολίδα, αλλά και σε ολόκληρη την Ελλάδα. Κόστος χρηματοδότησης. Πρόσβαση σε χρηματοδότηση. Θα πρέπει να πούμε πολύ ανοιχτά ότι σήμερα έχουμε ένα τραπεζικό σύστημα το οποίο ουσιαστικά είναι παγωμένο. Ένα τραπεζικό σύστημα το οποίο ασχολείται περισσότερο με τη διαχείριση των προβληματικών δανείων και λιγότερο με την δυνατότητα να μπορέσει να παρέχει ρευστότητα στην πραγματική οικονομία. Και σήμερα εξωστρεφείς επιχειρήσεις, δυναμικές επιχειρήσεις, εξαγωγικές επιχειρήσεις έχουν δυσκολία να καλύψουν τις βασικές τους χρηματοδοτικές ανάγκες. Φαντάζομαι ότι όταν σας ρωτήσω πόσο εύκολο είναι να έχετε βασικό κεφάλαιο κίνησης, για να μπορείτε να καλύπτετε τις τράπεζες ανάγκες, θα μου πείτε είναι πάρα πολύ δύσκολο. Αλλά χωρίς χρηματοδότηση, καμία επιχείρηση δεν μπορεί να προχωρήσει. Τι πρέπει να γίνει λοιπόν γι' αυτό, εκαθάριση του χαρτοφυλακίου των κόκκινων δανείων και βέβαια μείωση του κόστους δανεισμού, για το οποίο είναι απαραίτητο, απολύτως απαραίτητο, σε επίπεδο μεγάλης εικόνας, η δεύτερη αξιολόγηση να κλείσει επιτέλους, θα τα πούμε αυτά και στη συνέχεια, και να ενταχθεί η χώρα στο πρόγραμμα ποσοτικής χαλάρωσης, τα ομόλογα της δηλαδή, ώστε να αρχίσει να αποκλιμακώνεται το κόστος δανεισμού. Είναι στο απόλυτο επίπεδο του δικού μας ενδιαφέροντος και του δικού μας σχεδίου. Πώς θα πάρουμε το σχέδιο. Πώς θα πάρουμε το σχέδιο. Πώς θα πάρουμε το σχέδιο.